Soldier. Καλησπέρα φίλες και φίλοι του καναλιού, Νίκος Console Hunter εδώ και να σας ευχηθώ καλά Χριστούγεννα, με αγάπη, με υγεία, με ό,τι καλύτερο για εσάς και τις οικογένειές σας. Σήμερα ένα εορταστικό επεισόδιο, το οποίο δεν έχει να κάνει με τα περασμένα εορταστικά επεισόδια που θυμόσασταν για τις 25 Δεκέμβρη. Αποφάσισα σήμερα να βγάλω ένα επεισόδιο γιατί παιδιά, τα video games δεν ήταν το μόνο που έχουμε να θυμόμαστε από μικροί περισσότεροι. Έχουμε να θυμόμαστε επίσης και αγαπημένα παιχνίδια. Είτε ήταν επιτραπέζια, είτε ήταν φιγούρες, είτε ήταν αυτοκινητάκια, αυτοκινητόδρομοι. Στα 90s ζήσαμε μαγικές στιγμές, εκείνα τα Χριστούγεννα, τα οποία εγώ προσωπικά τα θυμάμαι με μεγάλη νοσταλγία, με μεγάλη αγάπη. Είναι βαθιά χαραγμένα μέσα μου τα Χριστούγεννα τέλη 80s. Και ας το πούμε μέχρι και τέλη 90s, μέχρι στο 16-17 χρονών, και ήταν μια εποχή η οποία πάντα χαρακτηριζόταν από ένα σημαντικό δώρο, είτε από τον νονό, είτε από τη μητέρα μου κατά κόρον, γιατί ο πατέρας μου πολύ λίγες φορές μου ψώνιζε, έδινε στη μάνα τα λεφτά, η μάνα μου πήγαινε και κανόνιζε τα δώρα. Και οπότε ήταν συνυφασμένα τα Χριστούγεννα και με video games, αλλά και με παιχνίδια μέχρι κάποια ηλικία. Έτσι λοιπόν αποφάσισα στο σημερινό επεισόδιο να γίνει ένα καινούριο για την playlist τα 10-1 που έχω παραμελήσει αρκετό καιρό στο κανάλι. Οπότε σήμερα έχουμε τα 10-1 αγαπημένα επιτραπέζια που μας θυμίζουν Χριστούγεννα των 90's. Θα δούμε λοιπόν 11 τίτλους από το πιο χαμηλά στη λίστα, αν μπορώ να το πω έτσι, μέχρι το νούμερο 1. Για όσους θυμάστε λοιπόν, όσοι έχετε δει και τα περασμένα δύο επεισόδια που έχω κάνει 10-1, είναι ένα επεισόδιο που πιστεύω είναι διαφορετικό, θα το αγαπήσετε, τουλάχιστον όσοι γουστάρετε το κανάλι και τη δουλειά που κάνω και την εκτιμάτε. Πιστεύω θα σας αρέσει, πιστεύω θα σας ξυπνήσω όπως πάντα όμορφες μνήμες. Σίγουρα κάποιοι από εσάς μετά θα ψάξετε να βρείτε αυτά τα επιτραπέζια. Μπορώ να σας δώσω αρκετές πληροφορίες στο σημερινό επεισόδιο. Πιστεύω ότι είναι κάτι διαφορετικό και το ήθελα πάρα πολύ για σήμερα 25 Δεκέμβρη να αναλωθώ, ας πούμε, με ένα συγκεκριμένο τύπο επεισόδιο με τα επιτραπέζια. Να πω κάτι πάρα πολύ σημαντικό, ότι τα επιτραπέζια που βλέπετε, αυτά τα 11 για σήμερα που θα δείτε μάλλον, όλα σε βάθος χρόνου θα έχουν το δικό τους stand-alone περιεκτικό επεισόδιο για τη νέα playlist του καναλιού, την οποία έχω ανακοινώσει από τον Σεπτέμβρη, και είναι τα παιχνίδια της καρδιάς μας, όπου εκεί είναι μια spin-off playlist για όσους τυχόν δεν τη γνωρίζουν ακόμα, δεν το έχουν μάθει, όπου θα παρουσιάζω παιχνίδια της συλλογής μου, γιατί έχω αρκετά, είτε από μικρός, είτε κάποια αργότερα selects που απέκτησα, από φίλους. Οπότε έχουμε πάρα πολύ υλικό για vintage toys και επειδή τα αγαπάω τα vintage toys, δεν θέλω να μην το μοιραστώ μαζί σας, όπως κάνω ακριβώς το ίδιο και με τα video games που έχω είτε από μικρός είτε που αγοράζω με πάρα πολύ κόπο, να ξέρετε. Φύγαμε λοιπόν για το 11ο επιτραπέζιο και να πω για όπου είναι δυνατό θα παρουσιάζω και την αντίστοιχη διαφήμιση από εκείνη την εποχή, οι περισσότερες οι οποίες είναι ρυπαρισμένες από τον Mr. Cauldron. Βάζω σχετικό link στην περιγραφή του επεισοδίου και επίσης όποιες άλλες διαφημίσεις από τα σχετικά αυτά επιτραπέζια που θα δείξω είναι από άλλα κανάλια, όλα θα υπάρχουν στο link της περιγραφής του επεισοδίου για να μπείτε να δείτε και την προσπάθεια αυτών των ανθρώπων να τα ανεβάσουν στο YouTube για να υπάρχουν και να μοιραστούν με την ελληνική κοινότητα. Λοιπόν, τα πολλά λόγια είναι φτώχεια. Φύγαμε λοιπόν για το 11ο επιτραπέζιο. Κερδίστε χάνοντας. Σε αυτό το παιχνίδι ο μόνος τρόπος να κερδίσεις είναι να μείνεις ταπί και ψύχρεμος. Παίξτε τώρα το πιο τρελό επιτραπέζιο παιχνίδι που έγινε ποτέ. Κερδίστε χάνοντας. Προσέξτε όμως, σε αυτό το παιχνίδι κερδίζουν μόνο αυτοί που χάνουν. Οχ, κέρδισα πάλι. Πήγαινε στο καζίνο. Στον υπόδρομο. Στο χρηματιστήριο. Αλλά πρόσεξε, μην κερδίσεις. Οι μετοχές σας έπεσαν στο μηδέν. Επιτέλους έχασα. Κερδίστε χάνοντας. Επιτραπέζια παιχνίδια MB. Από τα καλύτερα του κόσμου. Το πρώτο επιτραπέζιο το οποίο θα σας δείξω είναι, παιδιά, αυτό εδώ. Κερδίστε χάνοντας. Λοιπόν, εγώ εμπειρικά με αυτό το παιχνίδι έχω
μια πολύ μικρή ανάμνηση. Το έχω παίξει μόνο μία φορά, ίσως είναι από τα παιχνίδια που έχω παίξει πραγματικά μόνο μία φορά εκείνη την εποχή τα επιτραπέζια. Κλασικά από την El Greco, όπως τα περισσότερα επιτραπέζια που θα δείτε σήμερα εδώ. Μια μεταφορά της αμερικάνικης Milton Bradley ή αλλιώς MB Games, τα καλύτερα του κόσμου. Και είναι ένα ιδιαίτερο παιχνίδι, το οποίο σκοπός, ποιος είναι παιδιά, είναι να κερδίσουμε χάνοντας. Τι σημαίνει αυτό, ότι οι κανόνες του παιχνιδιού σου δίνουν περίπου 1 εκατομμύριο δραχμές και εσύ πρέπει να τις ξοδέψεις όσο πιο γρήγορα γίνεται για να είσαι ο νικητής του παιχνιδιού. Εξού λοιπόν και το κερδίστε χάνοντας. Ένα πάρα πολύ fun to play επιτραπέζιο, παρείστικο, και η ανάμνησή μου με το συγκεκριμένο έχει να κάνει ως εξής. Είχα πάει κάποτε σε ένα παιδικό πάρτι, πρέπει να ήταν το 93 εκεί, έκτη δημοτικού. Δεν το είχα ξαναπαίξει, σαφώς το έβλεπα στα ράφια των παιχνιδάδικων και στη σχετική διαφήμιση δηλαδή που είδατε, και αποφάσισα να αφήσω κάτι άλλο που παίζαμε εκεί στο παιδικό πάρτι, συγκεκριμένα τις κοπέλες. Και δηλαδή φλερτ με κοπέλες, μην παρανοηθεί με κάτι άλλο. Οπότε πήγα να παίξω κερδίστε χάνοντας και μου φάνηκε τόσο διάφορο που βαρέθηκα και άφησα τη θέση μου να την πάρει κάποιος άλλος μαθητής. Δεν ξέρω γιατί. Μεταγενέστερα βέβαια όταν το απόκτησα, γιατί αυτό δεν το είχα μικρός, έκατσα και έπαιξα με φίλους και τη γυναίκα μου και πραγματικά είχε πολύ πλάκα. Πάμε να δούμε και μία γρήγορα το πανοραμικό top of the view πλάνο. Κέρδιστε χάνοντας. Το ταμπλό του. Και μέσα το deck, όλα τα νομίσματα και τα πιόνια που χρειάζεται με τα ζάρια. Να πω ότι όλα τα επιτραπέζια, εκτός από το hotel που μου λείπουν δύο κολονάκια, που είναι το πιο σπάνιο πράγμα να λείπει σε ένα hotel γενικά, και από την πολιορκία που έχω φέρει αυτή που έχει τις ελλείψεις, τις μπίες περισσότερο, όλα μου τα άλλα είναι 100% κομπλέ. Μυστήρια στο Πεκίνο. Κλέφτης! Η λύση του εγκλήματος ξεκινά. Διάλεξε μια υπόθεση. Ανάκρινε τους μάρτυρες. Συμβουλέψου τον σοφό και βρες πρώτος τον ένοχο. Συνέλαβα τον Dan Wong. Μυστήρια στο Πεκίνο. Το 10ο παιχνίδι του σημερινού επεισοδίου δεν θα μπορούσε να μην είναι αυτό. Μυστήρια στο Πεκίνο. 1991, Νίλκο, και προσέξτε, και Νίλκο και MB Games. Δηλαδή, τι σημαίνει αυτό? Λοιπόν, σημαίνει ότι αυτό δεν ήταν, ας το πούμε, πατρόν κατασκευή της El Greco, ήταν της Νίλκο. Η Νίλκο ήταν μια άλλη εταιρεία, η οποία είχε ξεκινήσει κάποια επιτραπέζια πρώτο batch, πρώτο release, ας το πούμε αυτή, και μετά τα πήρε, ας πούμε, η El Greco. 38 παράδειγμα, ας πούμε, το Ghost Castle. Οπότε αυτό είναι ένα πρώιμο, είναι η πρώτη έκδοση, παιδιά, του Μυστήρια στο Πεκίνο, 1991. Δεν το είχα μικρός, το είχαν σχεδόν όλα με τα ξαδέρφια. Έχω παίξει πάρα πολλές ώρες με το συγκεκριμένο παιχνίδι και ειδικότερα θυμάμαι και ωραίες στιγμές εκεί, πάλι Χριστούγεννα 92-93. Βασικά, τα περισσότερα παιχνίδια που θα ακούσετε είναι εκεί τα παίζαμε, από το 91 μέχρι βαριά 96 έχω τις αναμνήσεις μου. Ένα πολύ ιδιαίτερο παιχνίδι, το οποίο να προσθέσω ότι βγαίνει ακόμα και σήμερα, έχει βγάλει πάρα πολλές εκδόσεις ανά τα χρόνια και συγκεκριμένα η τρέχουσα σειρά, αν δεν κάνω λάθος, πρέπει να είναι από την AES Company σε ένα πολύ πιο μικρό μαζεμένο κουτί, αλλά το concept είναι το ίδιο. Και ποιο είναι αυτό? Συμβαίνουν διάφορα πραγματάκια, γίνονται δουλίτσες στο Πεκίνο, οπότε η αστυνομία του Πεκίνου έχει να λάβει διάφορους detective για να μπορέσουν να δώσουν τη λύση στα προβλήματα αυτά εκεί που έχουν δημιουργηθεί. Παίζουν αρκετοί παίχτες, 4 παίχτες αν θυμάμαι καλά, και το παιχνίδι είναι πάρα πολύ έξυπνο. Σου δίνουν διάφορα clues όπου πρέπει εσύ να καταλάβεις ποιος είναι ο κατάσκοπος, πρέπει να διαβάσεις το μήνυμα του σοφού στο καθρέφτη, μετά πρέπει να βρεις τον αληθινό ένοχο από διάφορες κάρτες με διάφορα πρόσωπα. Πραγματικά, παιδιά, είναι ένα πολύ έξυπνο παιχνίδι. Δεν νομίζω ότι πρέπει να υπάρχουν πάρα πολλοί που δεν το έχουν παίξει εκείνη την εποχή ή τώρα τυχόν με τα παιδιά τους.
Για όσους δεν το έχουν παίξει, νομίζω ότι είναι ένα παιχνίδι που πραγματικά αξίζει. Αξίζει να το βρείτε είτε στις παλιές εκδόσεις, είτε να πάτε σε ένα κατάστημα και να αγοράσετε την τρέχουσα έκδοσή του. Πάμε να δούμε και αυτό έτσι λίγο γρήγορα πώς είναι περίπου μέσα. Φύγα. Μυστήρια στο Πεκίνο. Μεγάλο ταμπλό, μεγάλο παιχνίδι. Όπως βλέπετε, δεν το πιάνει όλο το πλάνο. Τα καρτελάκια σπάει για να βρεις τον ένοχο με τις διαφάνειες. Οι παίχτες μας, κάρτες, άλλες κάρτες, το ζάρι μας, οι ένοχοι, ανακατεμένοι και το ρετρόχαρτο εδώ, το οποίο δεν το χαλάμε, μυρίζει ρετρίλα από τότε, που είναι οι σημειώσεις για το παιχνίδι, οι οδηγίες και κάρτες επίσης που βοηθάνε για να βρεις τον ένοχο. Πολύ ιδιαίτερο παιχνίδι, παιδιά. Όσοι δεν το έχετε, να το πάρετε. Αξίζει. Δεν είναι ακριβό επιτραπέζιο. Ούτε το παλιό, ούτε το καινούριο. Hotel. Το παιχνίδι του πλούτου, της δύναμης και της γοητείας. Αγόρασε γη, κτίσε ξενοδοχεία ουρανοξύστες, κάνε περιουσίες. Αλλά πρόσεξε, μην τις χάσεις. Δεν έχω λεφτά. Τότε πούλησε. Υπάρχει χώρος μόνο για ένα νικητή στο ξενοδοχείο. Hotel. Το παιχνίδι των 5 αστέρων. Για το ένα το επιτραπέζιο από την προσωπική μου λίστα των αγαπημένων, δεν μπορούσε να μην είναι, παιδιά, το Hotel. Πείτε μου τώρα, και ποιος δεν έχει παίξει Hotel? Κανείς. Έτσι, μπράβο. Όλοι. Λοιπόν, ένα παιχνίδι το οποίο έχει βγάλει διαφορετικές εκδόσεις. Και αυτό πρώτα ξεκίνησε από την Ilco. Το συγκεκριμένο είναι δικό μου από τότε, είναι MB Games. Έχω πολλές αναμνήσεις με αυτό το παιχνίδι. Τώρα τι να σας πρωτοπώ, λες και τις θυμάμαι ακριβώς πως είχαν γίνει τις συγκεκριμένες. Θυμάμαι απλά ότι το έπαιζα σχεδόν, τι να πω, και κάθε Κυριακή που βρισκόμουν με τα ξαδέρφια μου, είτε στο σπίτι τους, είτε στο σπίτι μου, κάθε σπίτι είχε από ένα Hotel. Το αξιομνημόνευτο είναι ότι πηγαίνοντας γενικά επισκεπτόμενο σε σπίτια φίλων, σε αυτή την ηλικία, δηλαδή συν πλην 40, που έχω φτάσει εγώ προσωπικά, μου κάνει εντύπωση που πολλές φορές βρίσκω ή σε κάποιο ράφι ή κάτω από το τραπέζι στο σαλόνι ένα Hotel, παιδιά. Αυτό σημαίνει ότι το παιχνίδι αυτό έχει αγαπηθεί πάρα πολύ στον κόσμο και συνεχίζουν άτομα τα οποία το μάθανε στη δικιά μας ηλικία, τέλη 80's, αρχές 90's, γιατί νομίζω τέλη 80's βγήκε η Ilco έκδοση, πόσο πολύ, ας πούμε, τους άρεσε και συνεχίζουν να το παίζουν ακόμα μέχρι και τώρα. Να πω κάτι πάρα πολύ σημαντικό, το οποίο δεν είπα στην αρχή του επεισοδίου, είναι ότι αυτά τα επιτραπέζια, εγώ προσωπικά κάνω κρά να τα παίξω με φίλους, είτε με ξαδέρφια είτε με τη γυναίκα μου. Τα θεωρώ τρομερά ενδιαφέροντα, μου αρέσουν πάρα πολύ, μου θυμίζουν τις παλιές στιγμές και όταν παίζω με κάποιον φίλο εδώ στο σπίτι κτλ. Ξανανιώθω παιδί παίζοντας τα. Αυτό είναι μια αλήθεια. Το Hotel, λοιπόν, ο σκοπός είναι να είσαι σε μια πόλη και αρχίζεις να αγοράζεις οικόπεδα δεξιά-αριστερά. Σιγά σιγά αρχίζεις να χτίζεις το πρώτο ξενοδοχείο, μετά πρέπει να πάει καλά, μετά αγοράζεις και άλλα οικόπεδα, μετά αγοράζεις και άλλα ξενοδοχεία, αλλά σαφώς ότι, όπως και στην πραγματική ζωή, πρέπει να υπάρχει κάποια σύνεση, γιατί πολύ εύκολα μπορεί, ας πούμε, να παίξει η χρεοκοπία φάση και να τα χάσεις όλα για να τα πάρει κάποιος άλλος παίχτης. Παίζεται από 2-4 άτομα. Νομίζω ότι δεν χρειάζονται παραπάνω συστάσεις για το συγκεκριμένο παιχνίδι. Είναι ένα παιχνίδι το οποίο το αγαπάμε, το λατρεύουμε και θα έχει πάντα μια ξεχωριστή θέση στην καρδιά μας. Πάμε να το δούμε και αυτό πώς είναι στο περίπου μέσα. Hotel. Το ταμπλουδάκι του, όχι κάτι το ιδιαίτερο, απλό artwork, πιο πολύ για να στήσουμε τα ξενοδοχεία και θεματικά τα ξενοδοχεία από κάθε περιοχή, όπως βλέπετε τα έχω βάλει εδώ και με τη σειρά σχεδόν.
Εδώ είναι που στείνονται πάνω τα ξενοδοχεία όταν τα αγοράζουμε. Εδώ είναι οι κάρτες των ξενοδοχείων. Τα πιόνια μας, τα ζάρια μας, το μετρητό μας. Και το μόνο σπάνιο που είπα είναι αυτό εδώ. Να το ξέρετε όσοι θέλετε να πάρετε ένα hotel και πρέπει να είναι 100% κομπλέ. Πρέπει να υπάρχουν σε αυτές τις δύο τρύπες οι κολόνες της ΔΕΗ, ας πούμε, τα φώτα. Αυτό είναι πολύ μικρό κομμάτι, το οποίο πάντα στα περισσότερα είναι σπασμένο ή λείπει. Hotel το οποίο έχει αυτά τα δύο, τα μικρά, τα κολονάκια, μπορεί να έχει και 30 ευρώ παραπάνω. Να, κάτι που μάθατε. Δυνατό παιχνίδι. Ας πάμε στο επόμενο. Στρατηγέ, είμαστε έτοιμοι για πολιτεία! Ανατινάξτε το χειρό τους πριν μας επιτεθούν! Τους διαλύσαμε! Επί τραπέζια πολιορκία! Αφού θέλουν πολιορκία, θα την έχουν! Στο νούμερο 8 θα ήταν μεγάλο φιάσκο αν δεν ξέθαβα από τις ντουλάπες μου την πολιορκία. Ναι, αυτή την κλασική πολιορκία, η οποία είναι ουσιαστικά και η συνέχεια, ας το πούμε άτυπα, μια πιο αναβαθμισμένη βερζιόν, παρότι δεν είναι των ίδιων κατασκευαστών, του πολύ γνωστού αγγλικού παιχνιδιού που ήρθε και στην χώρα μας αφού από την El Greco στα τέλη των 80's, κάστρα και πολιορκητές ή αλλιώς crossbow and catapults. Έχω το συγκεκριμένο τραπέζιο και αρκετά συμπληρωματικά του πακέτα. Θα τα δούμε για το συγκεκριμένο, το κάστρα και πολιορκητές, σε ένα δικό του standalone επεισόδιο που θα έχει πάρα πολύ αγάπη και πολύ ανάμνηση μέσα. Παρ' όλα αυτά επέλεξα να εμφανίσω την πολιορκία στο νούμερο 8, γιατί είναι ένα παιχνίδι το οποίο, εντάξει, ναι, έχουμε παίξει και εδώ πολύ πολιορκία. Έχουμε χάσει μπίες κάτω από καναπέδες, μπίες που τις έβρισκε η μάνα μου στην αλλαγή της σεζόν που έβγαζε τα χαλιά και τράβαγε καναπέδες, μου βρίσκε μπιλίτσες. Πολύ φαν, αμυνόμενοι επιτεθέμενοι, διαφορετικότερα από κάστρα και πολιορκητές. Ένα παιχνίδι το οποίο έχω αγαπήσει. Έχω δύο πολιορκίες. Μία αυτή και μία άλλη. Έχω την άλλη η οποία είναι το Variant, δηλαδή το κάστρο και τριγύρω τα παρελκόμενα είναι σε διαφορετικά χρώματα. Δηλαδή είχε γίνει αυτό, βγήκε σε δύο διαφορετικούς χρωματισμούς τα περιεχόμενά της. Έβγαλα αυτή, δεν θυμάμαι τώρα ποια έβγαλα, κατά λάθος. Μία από τις δύο λείπουν αρκετά πράγματα που έχω χάσει είτε που έχουν σπάσει. Έχω δει πως πρέπει να είναι αυτή με το χαλασμένο κουτί. Δυνατό παιχνίδι και αυτό, Milton Bradley Games. Θα κάνουμε και γρήγορα ένα πλάνο έτσι εδώ από πίσω, να το δείτε λίγο καλύτερα. Τι να πω, δεν έχω λόγια. Για 7 χρόνια και πάνω, πολύ μάχη, πολύ μπίλια να σκάει και στο κούτελο. Θυμάμαι να φεύγουν και στο κούτελο μπίλιες στο μάτι. Μια φορά θυμάμαι σημάδα το στόμα του ξάδερφου. Πολύ γέλιο. Αγαπημένο παιχνίδι. Πάμε να το δούμε και αυτό έτσι λίγο πως είναι μέσα. Πολιορκία, δεν χωράει στο πλάνο. Πολύ μεγάλο κουτί. Και μέσα οι στρατιώτες, τα ζάρια, τα δέντρα, βαλίστρες, καταπέλτες, σημαίες, κανόνια. Έχω φάει με αυτό στο κεφάλι, κανονιά. Παγίδες, πόρτες. Κάτω που στείνουμε και οι μπίες είναι αυτές. Στην κάτω, τη δεύτερη πολιορκία που έχω που είναι Variant, αλλάζει το χρώμα στα καστράκια μας. Έχω και άλλες μπίες. Τρελό παιχνίδι. Μπορεί ακόμα έξω από το σπίτι που μεγάλωσε εκεί στα 90's πίσω σε καμιά πιλωτή, κανένα ανακάλυπτο, μπορεί ακόμα να υπάρχουν μπίες. Μέχρι και από τον μπαλκόνι καλοκαίρι θυμάμαι είχαν φύγει, είχαν σκάσει κάτω στη Βεϊκού και έψαχνα να βρω μπίγες. Στο νούμερο 7. Στο νούμερο 7 ένα άλλο παιχνίδι το οποίο έχω λιώσει πραγματικά στο σπίτι του ξάδερφού μου, του Αργύρη και του Παναγιώτη. Δεν το είχα μικρός. Το παίζα εκεί σχεδόν όποτε ήθελα, που πηγαίναμε πάρα πολύ συχνά. 5 λεπτά δρόμος ήμασταν εξάλλου. Γαλέρα φάντασμα. AES Company. Απίστευτο artwork, μόνο και μόνο που έβλεπες το artwork ήθελες να αγοράσεις το παιχνίδι. Ζήσαμε, παιδιά, εκείνη την εποχή που τα εξώφυλλα όλα αυτά στα παιχνίδια είχαν πάρα πολύ εντυπωσιακά artworks, τα οποία ήθελες να τα αγοράσεις γιατί σου φωνάζανε, πάρε με, πάρε με. Έτσι λοιπόν,
Απέφυγα εγώ, δεν το πήρα αυτό. Έκανα evade, δεν ξέρω γιατί. Το πήρα όμως πριν. Βασικά μου το έκανε δώρο η γυναίκα μου το καλοκαίρι του 15. Δεν είναι φτηνά, παιδιά, όλα αυτά τα τραπέζια. Αυτό το πούμε στο τέλος. Είναι λίγο δυσέβρετα να τα βρίσκεις σε καλή κατάσταση μέσα. Το συγκεκριμένο, για να ξέρετε, θα σας πω μέσα στο πλάνο το άλλο ποιο είναι αυτό που πρέπει να προσέξετε. Πάμε λίγο στο story. Αν θυμάμαι καλά, 4 παίχτες, 4 πειρατές οι οποίοι θέλουν να δέσουν και να βρούνε σε έναν όρμο, εκεί στον όρμο των κουρσάρων, στο Pirate Bay. Τη γαλέρα του πειρατή λοιπόν μαυρογένει και το θησαυρό του. Πρέπει να λουτάρουν το θησαυρό, να τον πάρουν και να εξαφανιστούν πριν σκάσει μύτη ο μαυρογένει και να κάνει όλα γης μαδιά. Πολύ όμορφο παιχνίδι. Έχει πολύ πλάκα να βρεις τα κλειδιά, να ξεκλειδώσεις τα σεντούκια και να προσπαθήσεις να φύγεις πριν σε πάρει μύτη ο μαυρογένης ή να σε στείλει από το πλοίο κάτω στη θάλασσα, στους καρχαρίες και μετά πάλι από την αρχή, χάνοντας έτσι ένα μεγάλο προβάδισμα από τους άλλους παίχτες ποιος θα κλέψει πρώτος θησαυρό και θα ξεφύγει. Γαλέρα φάντασμα, παιδιά, πραγματικά πολύ ωραίο, πολύ ωραίο παιχνίδι. Έχει την ομορφιά του και πάμε να δούμε και αυτό έτσι λίγο στα γρήγορα πώς είναι από μέσα. Φύγαμε. Γαλέρα φάντασμα λοιπόν. Εδώ. Οδηγίες. Μου τις έχει φύγει λίγο εδώ κάτι. Δεν πειράζει. Όμορφο ταμπλό, αξιομνημόνευτο, που παίρνει πάνω τη γαλέρα και οι σπηλιές των πειρατών, πάνω κάτω δεξιά αριστερά, εντός εκτός και πείτε αυτά, και η γαλέρα μας, παιδιά. Η γαλέρα μας είναι ιδιαίτερη. Πολύ όμορφη. Τα κατάρτια, η πρίμνη, πανιά, ό,τι χρειάζεται από τα σεντούκια, νομίσματα, όπλα, κάπου πρέπει να είναι και ο παπαγάλος, να τους ο παπαγάλος, όσοι θυμάστε το παπαγάλο τι κάνει, παγίδες που σε πετάει ο μαυρογέννης από το καράβι, τα πιόνια των χαρακτήρων, τα ζάρια μας, πειρατική σημαία και εδώ είναι το πιο δύσκολο κομμάτι. Αυτό που πρέπει να προσέξετε στη γαλέρα και πραγματικά μου σπάει τα νεύρα είναι το τιμόνι, το πιδάλιο. Έχω δύο εγώ. Έχω ένα που έχει τα κάτω και είναι σπασμένο από πάνω και έχω και ένα που είναι ολόκληρο και έχει μόνο ένα. Λείπουν 1, 2, 3, 4, 5. Σκεφτόμουν να τα σπάσω και να τα κολλήσω, αλλά μου λείπει και ένα. Οπότε γενικά αυτό είναι το πιο δύσκολο κομμάτι στη γαλέρα φάντασμα. Συνήθως τα 80% έχουν σπασμένο το πιδάλιο. Να το έχετε στο νου σας αυτό, όπως σας είπα και πριν, για τα φώτα στο hotel. Αγαπημένο παιχνίδι. Ο θησαυρός του ναού, τώρα εγώ κρατώ το ανεκτήμητο πετράδι. Τώρα το είδωλο είναι πανίσχυρο. Εσύ θα τολμήσεις να το πάρεις στο θησαυρό του ναού. Εσύ μπορείς να αποφύγεις όλες τις παγίδες, να ψηφίσεις το τροχό του κινδύνου, να αρπάξεις το μαγικό σπαθί και να φτάσεις στο θρυλικό πετράδι. Ο θησαυρός του ναού, επιτραπέζια παιχνίδια MB, από τα καλύτερα του κόσμου. Εσύ θα τολμήσεις. Στο νούμερο 6. Άλλη μια παιχνιδάρα, αδιαμφισβήτητα παιχνιδάρα, την οποία την έχω λιώσει. Είναι η παιδική μου παιχνιδάρα, ο θησαυρός του ναού. Φαίνεται και από τριγύρω. Τον έχω σκίσει, τον είχα συνέχεια στις ντουλάπες, βάλε βγάλε. Θυμάμαι τη μέρα που το πήρα. Ήταν Χριστούγεννα νομίζω, 94 μου το πήρε η μάνα μου. Ήμουν φαν Indiana Jones. Γούσταρα πολύ και γουστάρω ακόμα Indiana Jones και βγαίνει και η νέα ταινία. Το παιχνίδι ουσιαστικά θυμίζει Indiana Jones. 4 τύποι, όχι αρχαιολόγοι, τύποι απλά. Την βορύχη καλύτερα, κάτι που συχαίνεται ο Indiana Jones. Είναι ενάντια στα πιστεύω του.
πρέπει να βρούνε έναν ξεχασμένο ναό των Ίνκας, Αστέκων, κάτι τέτοιο θυμίζει, κάπου λογικά εκεί χαμένων στις Άνδης, στην Αμαζονία, ποιος ξέρει πού, και πρέπει λοιπόν να περάσουν όλους τους κινδύνους, όλες τις παγίδες που βρίσκονται στο ναό, ο λάκκος με τα κόκαλα, τα φίδια, οι φωτιές, ξέρω εγώ, και να κλέψουν τον Bloodstone, ένα τεράστιο μεγάλο διαμάντι, το οποίο το γεννάει ουσιαστικά ένα τεράστιο άγαλμα στο τέλος του ναού. Επίσης, πάρα πολλές ώρες παιγμένο παιχνίδι, το έχουμε εξαντλήσει με φίλους, με ξαδέρφια. Έχω και την γαλλική του έκδοση, που λέγεται Pierre de Sam, και παρόλα αυτά, πολύ δυνατό, πολύ δυνατό παιχνίδι, πολύ όμορφο. Δεν νομίζω να το έχετε παίξει κάποιοι, και αυτό το παιχνίδι είναι διαχρονικό, είναι κλασικό. Να ξέρετε ότι τα παιχνίδια που έχω επιλέξει σήμερα προσωπικά τα θεωρώ ότι είναι γενικά τα Holy Grails, τα θρυλικά παιχνίδια τέλη 80s, μέσα 90s που σολάρισαν στα καταστήματα και στις καρδιές μας. Οπότε ο Θησαυρός του Ναού δεν μπορεί να είναι μία εξαίρεση. Πάμε να δούμε λίγο το πλάνο από πάνω και να σας πω κάποια πράγματα σχετικά ποιο είναι το πιο δύσκολο πράγμα που πρέπει να κοιτάξει κάποιος όταν θα αγοράσει έναν μεταχειρισμένο Θησαυρό του Ναού. Φύγαμε. Θησαυρός του Ναού. Οδηγίες. Επίσης οι οδηγίες που τις έχω σε διαφάνεια, γιατί είναι πολύ δύσκολες οι οδηγίες, παιδιά, δεν βρίσκονται οι περισσότερες. Πολύ ωραία εικονογράφηση. Εδώ είναι το περιμετρικό στήσιμο του ταμπλό. Τώρα είναι πάνω, δεν πειράζει. Ας τα κατεβάσω. Τι να σας κάνω. Μην σας το δείξω και στους νεότερους που δεν τα έχετε ξαναδεί ποτέ. Κοιτάξτε ομορφιές, κοιτάξτε ταμπλό, πανέμορφο. Πολύ λεπτομέρεια. Εδώ είναι το άγαλμα στο τέλος του παιχνιδιού. Η λάκη με τα κόκαλα. Μηχανισμοί, παγίδες, έτσι ξεκινάει το παιχνίδι. Από εδώ είναι η έναρξη. Είναι ένα Uncharted σε επιτραπέζιο. Ο Nathan εδώ, μαζί με το φίλο του, το Sally. Και εδώ οδηγίες από άλλα παιχνίδια της εποχής, οι μηχανισμοί, το άγαλμα και όπως ακούτε μέσα είναι το πιο δυσέβρετο κομμάτι του παιχνιδιού, το διαμαντάκι, το Bloodstone. Πολλοί κάνουν 3D printed διαμάντια και τα πουλάνε με τους θησαυρούς του ναού, απλά θα καταλάβετε ότι δεν είναι γνήσιο γιατί είναι πιο θολό, είναι στο περίπου. Αυτό λοιπόν είναι το σπάνιο κομμάτι και επίσης σπάνιο είναι, παιδιά, και το σπαθί. Το σπαθί είναι δύσκολο να το βρει σε καλή κατάσταση. Βέβαια, όλα αυτά είναι τα παιδικά μου και εγώ όλα αυτά τα διατηρούσα μικρός σε τρομερή κατάσταση. Είμαι περήφανος γι' αυτό, γιατί τα αγάπαγα τα παιχνίδια μου. Δεν τα έσπαγα, δεν τα χάλαγα, δεν τα πέταγα. Έχω και το παραμικρό φυλαγμένο. Γι' αυτό και η συλλογή μου απαρτίζεται από τα περισσότερα που έχω φυλάξει από μικρός και περισσότερο μετά από αποθυμένα. Σταυροφορία στο διάστημα. Αποστολή στα πέρατα του σήματος. Οι δυνάμεις του χάους παραμονεύουν. Η τελική αναμέτρηση έρχεται. Σταυροφορία στο διάστημα. Ο εξωγήινο παιχνίδι φαντασίας. Χρησιμοποίησε όλες σου τις ικανότητες. Σαρκοπαγίδα. Θορυκτό. Τα αστερόπλια πέφτουν. Έγινες λόρδος του χάους. Η τελική αναμέτρηση ήρθε. Σταυροφορία στο διάστημα. Αποστολή εξετελέστη. Over. Στο νούμερο 5, σταυροφορία στο διάστημα, MB Games, Space Crusade, η αγγλική του έκδοση. Τι να πούμε τώρα, έτσι όπως το κρατάω νιώθω ότι πέφτουν από μέσα όλα τα πράγματα, οι κάρτες, τα αντικείμενα που είναι στιβαγμένα, αλλά τι να κάνουμε, πρέπει να σας κάνω παρουσίαση. Λοιπόν, παιδιά, το λέγαμε και μικροί και έτσι είναι και τώρα, είναι ουσιαστικά το Hero Quest στο διάστημα. Σχεδόν ίδια νοοτροπία,
Έτσι το λέγαμε και μικροί, που το βλέπαμε από το ένα σπίτι στο άλλο. Εξάλλου η ίδια εταιρεία το έβγαλε. Πολύ δυνατό. Πολύ δυνατό γιατί. Γιατί έχει πληθώρα, παιδιά, μέσα αντικειμένων. Νομίζω ότι έχει περισσότερα από το Hero Quest. Το artwork, οτιδήποτε αγγίζεται και είναι χάρτινο, είναι φανταστικό. Και εξίσου φανταστική είναι η λεπτομέρεια, παιδιά, στις φιγούρες. Αρκεί κάποιος να τις πιάσει από κοντά στο χέρι και να δει για τι λεπτομέρεια μιλάμε. Τι να πρωτοθυμηθώ, τους Space Marines, τους βασικούς δηλαδή χαρακτήρες, το Dreadnought, το θορυκτό, που είναι ουσιαστικά το αντίστοιχο μεγάλο τέρας που κινείται πάνω στο χάρτη, όπως το αντίστοιχο μεγάλο τέρας που τώρα δεν μου έρχεται το όνομα στο Hero Quest. Ναι, είναι ακριβώς το ίδιο. Ουσιαστικά λοιπόν είναι μία μετάβαση στο διάστημα. Δηλαδή όσοι είχαν παίξει το Hero Quest πρώτα και θέλανε ένα αντίστοιχο παιχνίδι που θα μέτραγε και να πάει την εμπειρία και την πόρωση σε ένα πιο σύγχρονο επίπεδο ή μάλλον καλύτερα ένα φουτουριστικό επίπεδο, με κλειστά μάτια, παιδιά, σταυροφορία στο διάστημα. Ένας τίτλος ο οποίος νομίζω είναι πιο ακριβώς και από το Hero Quest, γιατί βγήκε σε λιγότερα κομμάτια, έχει περισσότερα αντικείμενα μέσα και είναι πολύ δύσκολο γενικά να τη βρει κάποιος κομπλέ. Εγώ την απέκτησα το 2016. Έχω παίξει μία φορά μόνο. Θέλω πολύ να παίξω, παιδιά, σταυροφορία στο διάστημα, να μαζευτώ με φιλαράκια για να παίξουμε. Θέλει όμως να έχουν διαβάσει όλοι τους κανόνες και τα λοιπά, να είναι λίγο διαβασμένοι πριν έρθουνε. Δεν έχει κάτσει. Πάντως είμαι σίγουρος ότι με το γιο μου θα την τιμήσουμε, όπως και τα άλλα τραπέζια που σας έδειξα για να σας δείξω. Πάμε να δούμε και αυτή πώς είναι από μέσα. Σταυροφορία στο διάστημα. Κομματάρα. Τώρα εδώ θα γίνεται χαμός εδώ μέσα. Οι αποστολές, οι κανόνες, τα ταμπλό, καλή λεπτομέρεια, αίματα κιόλας κάτω και πολύ, βλέπετε, είναι αυτό που σας έλεγα, ότι ήταν ότι κόπηκε τότε. Κάποια πράγματα, όπως βλέπετε, δεν έχουν κοπεί, δεν τα έχω βγάλει, βάσεις ας πούμε. Είναι unpunched που λένε. Και εδώ όπλα, δεν τα έχω κόψει, επίτηδες κάποια. Κάποια τα είχαμε χρησιμοποιήσει, που έχω παίξει μια φορά, κάποια δεν. Κάθε παίχτη το deck με τους πόντους του, τακτοποιημένα όμορφα εδώ, νοικοκυρεμένα, πλακάκια, φιγούρες ανακατηγορία. Κοιτάξτε τώρα εδώ φιγούρες, έτσι. Κοιτάξτε ομορφιές, ομορφιές. Πού άλλου τα βλέπετε αυτά? Εδώ σας τα δείχνω, τα αγαπάμε και τα δείχνουμε, ρε φίλε. Και παιχνίδια και επιτραπέζια. Θα δείτε και κόμιξ, θα δείτε και collectibles, φιγούρες. Θα σκάσουνε Transformers, θα σκάσουνε G.I. Joe, θα σας τρελάνω. Θα σας τρελάνω, σας λέω, θα γίνει χαμός. Τηλεκατευθυνόμενα, σας τα έχω πει για τηλεκατευθυνόμενα, θα σας τα δείξω. Space Marines, κοιτάξτε λεπτομέρειες εδώ. Ζάρια. Άλλες κάρτες, διαχωρίσματα στα δωμάτια, κοιτάξτε τα έχω βάλει και όμορφα, δηλαδή βάσεις εδώ, έχω κάνει μερακλείδικη, δηλαδή δεν θέλω να είναι τσαπατσούλικα αυτά τα παιχνίδια, γιατί είναι και πιο δύσκολα. Όλα εδώ, 100% κομπλέ, κάρτες. Και φυσικά το τούμπανο, το θορυκτό. Εντάξει. Τέλα. Ναι. Γαμάτο. Άρρωστο σου λέω. Τώρα η φάση είναι άρρωστα. Αυτά τα παιχνίδια είναι, ρε φίλε, που θα λέγαμε και μεταξύ μας. Είναι απίστευτα, ρε παιδιά. Είναι απίστευτα παιχνίδια. Είναι φανταστικά. Χαίρομαι που τα έζησα. Χαίρομαι τις εποχές αυτές που βγήκαν αυτά τα παιχνίδια. Πώς να το πω, δεν μπορώ να το πω κάπως αλλιώς. Χαίρομαι που αυτά τα παιχνίδια βγήκαν στα 90's όταν ήμασταν πιτσιρικάδες. Πάμε στο επόμενο. Ποιος τολμάει να με προκαλέσει?
Εγώ, Ζαγκόρ, θα πάρω εκδίκηση. 4 ήρωες πάνε ενάντια στη θέλησή μου. Η φωνή μου θα τους συνθλίψει. Ο θρύλος του Ζαγκόρ. Το μοναδικό παιχνίδι φαντασίας που μιλάει με την τρομακτική φωνή του Ζαγκόρ. Ετοιμάσου για μάχη. Πήγαινε στη σπηλιά του δράκου. Είσαι γενναίος, ακόμα κι αν είσαι καταδικασμένος. Ο θρύλος του Ζαγκόρ. Στο νούμερο 4, αυτό εδώ το αριστούργημα. Πέφτουν τώρα κομμάτια και εδώ. Παιδιά, θρύλος του Ζαγκόρ. Μόνο και μόνο βλέποντας τη διαφήμιση, προσπαθείς να καταλάβεις πόσο πορωτικό ήτανε. Deck το οποίο έχει μεταφρασμένη φωνή του Ζαγκόρ, ένα ωραίο στημένο έτσι διόραμα ταμπλό, πάλι με φιγούρες, με ξεχωριστά σημεία, με γέφυρες, με κόκαλα, νεκροκεφαλές, χαμούλης. Ο θρύλος του Ζαγκόρ. Λοιπόν, παιδιά, ο θρύλος του Ζαγκόρ. Και αυτό νομίζω τον πήρα το 2017. Είναι από τις περιπτώσεις, δεν ξέρω αν έχει αλλάξει κάτι έκτοτε, τότε τουλάχιστον που ήθελα να ολοκληρώσω τη συλλογή μου από μικρός που είχαμε τα καλύτερα επιτροπέζια που θεωρώ ότι είναι αυτά που σας δίνω στο σημερινό επεισόδιο εκείνη την εποχή. Είναι πιο πολύ όπως βλέπετε adventure, περιπέτεια τα επιτροπέζια, τα περισσότερα. Παιδιά, είναι το πιο δύσκολο και είναι το πιο ακριβό. Δεν θέλω να σας πω πως το πήρα, γιατί θα λένε κάποιοι διάφορα που φτάνουν στα αυτιά μου. Πού να ξέρω βέβαια αυτοί πόσο εγώ στερούμαι για να πάρω ό,τι παίρνω, είτε είναι video games, παιχνίδια. Και δεν ξέρω γιατί πρέπει να τους απασχολεί κιόλας κάποιους, τέλος πάντων. Τους προσπερνάω όπως πρέπει να κάνω. Θέλω στο Ζαγκόρ πολύ ακριβό παιχνίδι, γιατί βγήκε σε πολύ λίγα αντίτυπα, παιδιά. Πραγματικά λίγα, δεν υπάρχουν πολλά. Βγήκε από μια εταιρεία, την Barker, η οποία δεν είχε μεγάλο distribution όπως είχε ας πούμε El Greco με τα MB Games κτλ. Είτε ακόμα και AES Company. Τεράστιο παιχνίδι, πολύ μεγάλο όπως βλέπετε. Πέφτουν τώρα εδώ πράγματα μέσα. Χαμός γίνεται. Πολύ ωραία δράση. Κλασικά και εδώ ελέγχεις 4 χαρακτήρες, τύπου Dungeons and Dragons, τέτοια φάση δηλαδή είναι στο μυαλό, και προσπαθείς να φτάσεις ας πούμε στο κάστρο, στο ναό πέστο του Ζαγκόρ για να τους καταστρέψεις, να τον καταστρέψεις, και στο διάβα σου να εξολοθρέψεις και ό,τι σταθεί μπροστά σου, ξέρω εγώ. Πολύ όμορφο παιχνίδι. Ναι, είναι από τα πιο σπάνια, από αυτά που σας δείχνω είναι ξεκάθαρα το πιο σπάνιο. Δεν βλέπεις Ζαγκόρ, δηλαδή δεν ξέρω τώρα αν κάποιος ανοίξει μια αγγελία στο marketplace και τα λοιπά, αν υπάρχει θρύλος Ζαγκόρ, αλλά είναι ένα παιχνίδι το οποίο το ψάχνει πολλοί κόσμος, όσοι θέλουν να παίξουν αυτά τα adventures, τα επιτραπέζια που σας δείχνω, θεωρείται πολύ δυνατό κομμάτι μια συλλογή. Γουστάρω που το έχω, γουστάρω που είναι παρέα με αυτά που σας έδειξα πριν και τα άλλα, τα τελευταία που θα σας δείξω, τα adventure. Θεωρώ ότι είναι επάξια στη θέση νούμερο 4 και πάμε να το δούμε και αυτό πώς είναι λίγο από μέσα. Θρύλος του Ζαγκόρ. Καλά, και εδώ γίνεται μακελιό. Τα σήκωσα και τώρα πριν για το βίντεο. Φιγουρίνια. Ωραία και όμορφα, γέφυρες, καλά εδώ τα κάναμε κόλλος αυτά, φύγαν όλα, καρτελάκια, παρακαρτελάκια, άλλα φιγουράκια, θα βάλουμε κάπως εκεί, καρτούλες, ένα ταμπλό, δεύτερο ταμπλό και στο τρίτο μέρος από κάτω οι κάρτες, να τις δείξουμε τώρα λίγο, δεν τα βλέπουμε κάθε μέρα αυτά. Τις οδηγίες τις έχω μέσα. Ναι, τις έχω μέσα τις οδηγίες. Τις είχα βγάλει για να τις εκτυπώσω ένα φιλαράκι. Τις έχω ξεχάσει, είναι μέσα. Θα σας βγάλω με μια φώτο. Δύναμη. Και αυτό εδώ, δυνατό κομμάτι. Και εδώ με μπαταρίες. Ελπίζω να μην έχω ξεχάσει μπαταρίες μέσα. Ναι, μάλλον θα είχα ξεχάσει μπαταρίες. Ίσως και να τις έχω βγάλει. Γιατί ξέρεις, άμα χαλάσουν αυτά, δεν βρίσκεις άλλο.
Οπότε μάλλον τις έχω βγάλει. Θα είχε πλάκα λίγο τώρα να πατάγαμε, να βάζαμε μπαταρίες, να ακούγαμε. Αλλά δεν πειράζει. Τρελό. Τρελό κομμάτι. Σπάνιο. Είναι το πιο σπάνιό μου κομμάτι. Δηλαδή μαζί με το ζελατινάτο, το πύργο του Κέλλαρ. Φίλος του Ζαγκόρ, παιδιά. Πολύ δύσκολο κομμάτι. Ακριβό. Δεν ξέρω καν πόσο παίζει να έχει φτάσει τώρα, αν βρίσκεται κάποιο για πώληση. Χαίρομαι που το έχω και χαίρομαι που θα το έχει ο γιος μου κάποτε για να θυμάται με τι παιχνίδια έπαιζε κάποτε ο πατέρας του κτλ. Πάμε στο επόμενο. Στο νούμερο 3, εδώ έτσι λίγο να μην μας γυαλίζει, προσπαθώ κιόλας να το φέρω σε μια καλή γωνία. Dragon Game System. Η τελική αναμέτρηση. Ήρωες και δράκονες της AS Company. Όπως και ο Θρύλος του Ζαγκόρ, έτσι και το Dragon Game System είναι από διαφορετικές εταιρείες που θέλανε να χτυπήσουν το hype της MB, το οποίο λεγόταν Hero Quest. Ίδια, ας το πούμε, εποχή, μεσαιωνική εποχή τύπου, Dungeons & Dragons, εκεί βασίζονται όλα αυτά, το ξέρετε όσοι ασχολείστε. Ένα παιχνίδι το οποίο το έβλεπα πάρα πολύ σε βιτρίνες των καταστημάτων, αφού είχα πάρει εγώ βέβαια το Hero Quest τότε και τα λοιπά. Πρακτικά το ψάχνα πάρα πολύ καιρό. Το συγκεκριμένο είναι σε καραμίντ κατάσταση και αυτό σας το λέω γιατί όταν το αγόρασα το συγκεκριμένο ήταν ζελατινάτο πριν το αγοράσω εγώ και είχε στηθεί σε έκθεση Vintage Toys του 2018-19. Είχε ανοιχτεί δηλαδή η ζελατίνα του, τότε βγήκανε τα φιγουράκια από τις καρτέλες και τα λοιπά. Στήθηκε για display πάνω από plexiglass αν θυμάμαι καλά και ξαναμπήκε στο κουτί του. Και είχε μπει στην άκρη μέχρι που ο άνθρωπος που το είχε αποφάσισε να μου το πουλήσει. Οπότε μιλάμε για ένα πρακτικά new, δεν έχει παίξει ποτέ. Το πήρα στην πρώτη, στη δεύτερη καραντίνα, το 20-21 το πήρα. Μάλλον το πήρα το 20. Το έστησα και έπαιξα με τη γυναίκα μου. Πραγματικά απίστευτο, παιδιά. Μέσα δηλαδή το παιχνίδι, τι να σας πω τώρα. Έχει πολλή πληροφορία, έχει πάρα πολλά αντικείμενα, έχει εντυπωσιακά αντικείμενα, ογκώδη, μεγάλα. Το θεωρώ πολύ αδικημένο συγκριτικά με Hero Quest. Είναι σίγουρα πιο πάνω από το Θρύλο του Ζαγκόρ, γι' αυτό είναι και στην επόμενη θέση από το Θρύλο του Ζαγκόρ. Είναι στο νούμερο 3. Ήταν αποθυμένο παιδικό και όταν το απέκτησα πρόπερση, λοιπόν, πραγματικά παιδιά χάρηκα πάρα πολύ. Σκεφτείτε ότι το είχα περίπου 2 εβδομάδες εδώ σε αυτό το τραπέζι του σαλονιού και το είχα στημένο και απλά το χάζευα. Κοίταγα τη λεπτομέρεια, έπιανα τα φιγουράκια, τα κοίταγα. Είναι τόσο εντυπωσιακό. Πλέον και αυτό δεν είναι ένα οικονομικό κομμάτι, παιδιά, δυστυχώς. Είναι πιο ακριβό το να αποκτήσει κάποιος ένα Hero Quest κτλ. Εντάξει, τι να πούμε. Ψάξτε το, όσοι δεν έχετε παίξει. Εντάξει, δεν ήταν τόσο διαδεμένο λοιπόν όσο το Hero Quest κτλ. Ή τη σταυροφορία του διαστήματος. Πραγματικά εγώ τότε μικρός δεν είχε τύχει να παίξω αυτό κάπου. Μόνο Ζαγκόρ είχα παίξει μια φορά. Αυτό δεν το είχε κανένα συμμαθητής, ξάδερφος, φίλος κτλ. Και σκεφτείτε λοιπόν την πόρωση όταν το 2020, 38 χρονών, βλέποντάς το από εκεί πόσο ήμουνα, 13, 14, εκεί νομίζω πρέπει το... Αυτό το παιχνίδι, παιδιά, αν δεν κάνω λάθος, εδώ εντάξει δεν γράφει ημερομηνία, αν δεν με απατάει η μνήμη μου, πρέπει να βγει ή το 1993 ή το 1994. Νομίζω όμως ότι πρέπει να βγει το 94. Το θυμάμαι λίγο ότι ήμουν πιο μεγάλος όταν το είδα. Μη σας πω μπορεί και 95. Αν κάποιος ξέρει επακριβώς την ημερομηνία, θα χαρώ να το δω στα σχόλια. Αλλά εγώ τουλάχιστον το είδα πρώτη φορά στα μαγαζιά ή το 94 ή το 95. Αλλά νομίζω ότι το είδα το 95. Δηλαδή ίσως ήρθε λίγο καθυστερημένα στην Ελλάδα. Θαρώ ότι είναι ένα πάρα πολύ ιδιαίτερο κομμάτι, πολύ εντυπωσιακό. Αυτά τα role playing adventure games που βασίζονται στο κόσμο του D&D γενικά είναι καταπληκτικό και θα το δείτε τώρα από μέσα πόσο καλό είναι και θα καταλάβετε γιατί πράγμα μιλάω. Φύγα. Dragon Game System. Αυτό όπως είπα
είναι άπεχτο, είχε στηθεί μια φορά για display σε έκθεση, φαίνεται βασικά. Πολλές οδηγίες, κοιτάξτε εδώ, πολύ πράγμα. Δεν τα έχω βάλει αυτά και ούτε νομίζω θα τα βάλω. Μ' αρέσει να τα διατηρώ πώς ήταν μέσα. Καινούρια όλα τα αυτοκόλλητα από εκείνη την εποχή. Ταμπλό. Ταμπλό, παιδιά. Τι να πω. Χαοτικό ταμπλό. Κοιτάξτε πόσο μεγάλο είναι. Τριπλό κομμάτι. Λεπτομέρεια το ένα, το άλλο, το παράλληλο. Και εδώ το χάος τώρα, τι να πρωτοδούμε εδώ, αλήθεια, μυστικά περάσματα, καταπληκτικό artwork, τι να πρωτοδούμε, δεν ξέρω, πραγματικά. Εντάξει, είναι όλα, ούτε δαχτυλιές δεν έχουν, γιατί έχει παίξει μια φορά, όπως είπαμε, ήταν σε μια έκθεση, είχε στηθεί από ζελατίνα, ανοίχτηκε. Θα δούμε το Manticore, τον εχθρό που έχει στο εξώφυλλο. Οι βασικοί μας οι παίχτες, οι τέσσερις ήρωες, τα λεφτά των ηρώων, τα health items, τα boost items, τα decks, κάρτες, πολύ πράγμα, ένα τρομερά ιδιαίτερο παιχνίδι, παιδιά, αξίζει, δηλαδή δεν ξέρω τώρα και οι νεότεροι αν δεν το ξέρατε. Δηλαδή αν νεότερα παιδιά παίζουν adventure, έτσι, games, board games τέτοια, πραγματικά είναι μια οδή να παίξετε στη φαντασία, να παίξετε αυτά τα παιχνίδια. Πόρτες εδώ, οι παίχτες από κάτω με το health τους και φυσικά μεγάλη κατασκευή. Εδώ κάτω υπάρχει το σπαθί αυτό. Τι να λέμε τώρα, εντάξει, υπάρχει, έχει γίνει δουλίτσα. Ένα επιτραπέζιο το οποίο κυκλοφόρησε, πιστεύω, σε λάθος timing και δεν πήρε πάνω του τα φώτα που έπρεπε. Sorry. Του τάκλεψε τα φώτα πιο πριν το Hero Quest. Μετά βγήκε σε αντίστοιχη φάση θεματική και ο Ζαγκόρ. Και αυτό βγήκε τελευταίο. Αλλά παιδιά, το παιχνίδι είναι γεια σας. Χαίρεσαι να το βλέπεις, ρε παιδί μου. Είναι τόση η έμφαση στη λεπτομέρεια. Είναι πολύ όμορφο παιχνίδι. Πραγματικά, δηλαδή, εντάξει. Τι να πούμε, δεν έχουμε λόγια για αυτά τα παιχνίδια. Αλλά δεν έχουμε λόγια. Στο βάλουμε αυτό στη θέση του. Όλο καινούριο. Δεν μας πατάει βέβαια πολύ καλά. Θα το κάνουμε να πατήσει και θα πάει. Εντάξει. Και το κλείνουμε και αυτό. Για να περάσουμε στο επόμενο. Hero Quest. Μέσα στα έγκατα της γης, ήρωες ζουν την αποποία της σύγκρουσης με το προαιώνιο κακό. Hero Quest. Ανακάλυψε τις παγίδες και τους εχθρούς. Βρες τις μυστικές πύλες. Αλλά πρόσεξε, αν τις περάσεις, δεν θα είσαι ποτέ πια ο ίδιος. Και τώρα, μια καινούργια αποστολή. Φανταστικές περιπέτειες στον πύργο του Κέλλαρ. Hero Quest. Πύργος του Κέλλαρ. Επιτραπέζια MB. Από τα καλύτερα του κόσμου. Στο νούμερο 2, τα λόγια είναι περιτά. Hero Quest. Συναρπαστικές περιπέτειες σε ένα μαγικό κόσμο. Τι να πει κανείς, παιδιά, τώρα για αυτό το παιχνίδι. Τι μπορούμε να πούμε για αυτό το παιχνίδι. Έχω την εντύπωση ότι κυκλοφόρησε Αγγλία ή Αμερική το 88. Στην Ελλάδα πρέπει να ήρθε... ή 90 ή 91. 91 πάντως ήταν σίγουρα, το θυμάμαι σαν χτες, στα καταστήματα χριστουγεννιάτικα με παιχνιδάδικα. Ήταν δηλαδή εκείνη την περίοδο είχε βγει. Ήθελε να γίνουν δυνατές πωλήσεις, δηλαδή η El Greco ήξερε ποτέ έφερνε πράγματα. Παιδιά, πιστεύω ότι το Hero Quest σίγουρα όλοι έχουμε παίξει κάπου, σε φίλους, σε ξαδέρφια, το ένα το άλλο. Το έχω κάνει και παρουσίαση gameplay περίπου 2 ώρες και 40 λεπτά όταν ήμουν στο κανάλι του Toy Hunters, μπορείτε να μπείτε και να το δείτε.
Ένα τρελό παιχνίδι. Τρελό παιχνίδι. Με όλη την σημασία αυτής της λέξης. Ακόμα θυμάμαι τη διαφήμιση μέσα στα έγκατα της γης. Αυτό, παιδιά, μέχρι να πάρω το δικό μου το Hero Quest, αυτή η φράση βασάνιζε το μυαλό μου μέσα στα έγκατα της γης. Προσπαθούσα να φανταστώ τι με περίμενε στα έγκατα της γης αν αγόραζα το Hero Quest. Και όντως, αυτό που με περίμενε ήταν κάτι το οποίο όχι απλά άξιζε. Οι περισσότεροι το θεωρούν ότι είναι ο αντιπρόσωπος των 90s games. Αν να μην το κάνω τόσο γενικευμένο, τουλάχιστον των 90s RPG Adventure Games. Καταπληκτικό παιχνίδι το οποίο στο εξωτερικό κυκλοφόρησαν και 3 ή 4 expansion, νομίζω 3. Στην Ελλάδα βγήκε ένα, ο Πύργος του Κέλλαρ, τον οποίο τον είχα παίξει το 1992. Ο Πύργος του Κέλλαρ πρέπει να ήρθε μία χρονιά μετά από την κυκλοφορία του Hero Quest στην Ελλάδα, γιατί υπάρχει και διαφήμιση η οποία είχε βγει αργότερα με πλάνα μέσα του Πύργου του Κέλλαρ, όπως είδατε και πριν. 1992 το έχω παίξει κοντά Χριστούγεννα σε γιορτή του φίλου μου του Γρηγόρη στο Γαλάτσι και παίζαμε και το Πύργο του Κέλλαρ στα πλάγια. Βέβαια νομίζαμε ότι παίζαμε, χαζοπαίζαμε, τις οδηγίες τώρα ποιος να τις διαβάσει σε ένα πάρτι. 10 χρονών παιδιά ήμασταν, οπότε το είχαμε βάλει δίπλα και κάναμε ότι πηδάγανε δίπλα στο ταμπλό. Στην Ελλάδα λοιπόν κυκλοφόρησε μόνο ένα expansion, ο Πύργος του Κέλλαρ, το οποίο το συγκεκριμένο το πήρα το 2018. Είναι σε unpunched κατάσταση, δηλαδή είναι άκοπο, όπως βλέπετε. Δεν είναι ζελατίνα, αλλά είναι άκοπο. Αλλά η αγάπη μου για το ρετρό και η συλλογή κάποιων πολύ ιδιαίτερων κομματιών δεν με σταμάτησε από το να αναζητήσω μια πολύ σπάνια εκδοχή, η οποία είναι αυτή εδώ. Είναι του σφραγισμένου Πύργου του Κέλλαρ. Είναι ένα πολύ ιερό κομμάτι για μένα. Δεν υπάρχουν πολλά. Στην Ελλάδα δεν νομίζω αδυνατή να υπάρχουν. Πώς θα υπάρχουν σφραγισμένοι Πύργοι του Κέλλαρ στην Ελλάδα? Υπάρχουν 5. Προσωπικά τόσα χρόνια και σε σελίδες δεν έχω δει κάποιος να έχει σφραγισμένο. Θεωρώ ότι είναι ένα πάρα πολύ ωραίο κομμάτι και έτσι θα μείνει. Πρώτα είχα πάρει αυτό που σας είπα και μετά πήρα αυτόν το 2019. Ο Αυτοκράτορας που λειτουργείται στο Karak Varn. Είναι μια περιπέτεια με τους νάνους. Απίστευτο παιχνίδι. Τώρα δεν θα κάτσω να αναλύσω πώς παίζει το Hero Quest. Κλασικά 4 παίχτες και ο μάγος, ο Danger Master 5. Μπορούν να παίξουν σαφώς και λιγότεροι. Πολλές ιστορίες, μπορείς να φτιάξεις τη δικιά σου ιστορία, φιγούρες αντεγιά, λεπτομέρεια ασυζητητή απίστευτη. Μην ξεχνάμε ότι οι φιγούρες δημιουργηθήκαν από την Games Workshop. Τώρα αυτό τα λέει όλα, όσοι γνωρίζετε, όσοι δεν γνωρίζετε. Είναι Warhammer, πολλά να πούμε. Δεν βγήκαν άλλα expansion όπως είπα στην Ελλάδα και επίσης αξίζει να πω ότι πλέον έχει κυκλοφορήσει. Καλά, υπήρχαν και άλλες εκδόσεις στο παρελθόν, όπως υπήρχε το Advanced Hero Quest, που πολλοί συλλέκτες και παίχτες και λάτρεις του Hero Quest θεωρούν ότι είναι η καλύτερη version, το Advanced Hero Quest. Παρ' όλα αυτά, φέτος βγήκε και ουσιαστικά ένα remaster του παιχνιδιού στα αγγλικά, το οποίο έχουν κυκλοφορήσει και τα 3 expansion. Το Return of the Witch Lord, Kellar's Keep και το τρίτο τώρα δεν μου έρχεται. Θέλω να πάρω τα 2 expansion, παρότι είναι ξένα, κάποια στιγμή να τα έχω εδώ. Νούμερο 2 με πολύ μεγάλη επιτυχία Hero Quest και πάμε και αυτό λίγο να δούμε πώς είναι από μέσα. Το οποίο είναι το Hero Quest. Ποιος δεν θυμάται αυτή την εικόνα, ποιος δεν έχει παίξει αντικρίζοντας αυτή την εικόνα. Ποιος δεν θυμάται αυτό εδώ το ταμπλό με τα κόκαλα, με τα αίματα, με 1000 πράγματα ξέρω εγώ. Ποιος δεν το θυμάται αυτό το ταμπλό? Και ναι, εδώ είπαμε ότι το σήκωσα πριν και το πήρε και το σήκωσε. Βιβλίο άθλων, από τότε
με φίλους, στις original καρτέλες, μετά εντάξει γράφαμε σε χαρτιά. Ο Μπόκολης, παιδιά, χαρακτήρας ο Μπόκολης, ο Βάρβαρος, ο Τύριον, ο Νάνος. Το βιβλίο των άθλων, οι κανόνες του παιχνιδιού. Κάποιες φιγούρες. Είχα μπει σε μια διαδικασία τότε που έβαφα κάπου εκεί το 2002-2001. Είχα ξεκινήσει λίγο με Games Workshop να βάφω. Εδώ είναι λοιπόν ο Πέτρινος Δράκος. Τον θυμήθηκα, ρε παιδιά, ο Πέτρινος Δράκος, τον οποίο τον έχω ασταρώσει για βάψιμο και δεν τον έβαψα ποτέ. Ίσως ποιος ξέρει, κάποια στιγμή να το κάνω. Οι παίχτες, οι οποίοι δεν είναι, και αυτούς πήγα για αστάρωμα, εν τέλει δεν το έκανα ποτέ. Κάπου εδώ πρέπει να είναι και ο Βάρβαρος. Κάποιες φιγούρες που είχα χαζοβάψει. Αυτή εδώ την έχω βάψει εγώ, η Μητελή, δεν την έχω ολοκληρώσει. Ψιλογούσταρα μωρέ τότε, εντάξει, σχολιόμουν, κάναμε δουλίτσες. Νάτος, πώς τον βλέπετε, θα κάνω ένα zoom. Έλα μη μου κάνεις τέτοια, zoom άρε μου. Εδώ είσαι. Δεν μου κάνει τη χάρη, τώρα έχει θυμώσει το focus. Τέλος πάντων, Βάρβαρος λοιπόν, βαμμένος. Και μιας και δεν το έχω ανοίξει, ο πύργος του Κέλλαρ, το expansion, το οποίο όπως είπα παιδιά είναι unpunched, δεν έχει κάτι άλλο μέσα, έχει μόνο αυτό εδώ το μικρό δεκάκι, ας το πούμε έτσι, οι έξτρα αποστολές, όλα νιου είναι. Βασικά αυτό ήταν νιου, καρα νιου, απλά ήταν λίγο η συσκευασία χτυπημένη και δεν είχε τζελατίνα. Και όπως βλέπετε μέσα, είχα σπάσει εγώ το αυτό κατά λάθος. Είναι όλα μέσα, είναι unpunched. Και αυτό δηλαδή, θεωρητικά, η τιμή του είναι πιο πάνω από ένα κομμένο πύργο του Κέλλαρ. Δεν ξέρω τι να κάνω, είμαι τόσο ψυχαναγκαστικός που βλέπω να παίρνω έναν τρίτο πύργο του Κέλλαρ που να μην έχει τις φιγούρες εκεί unpunched. Τέτοιος είμαι, ψυχαναγκαστικός. Και πάμε να δούμε και το τελευταίο καλούδι. Ποιος έχει τόσο κουράγιο να παίξει με τον πύργο των φαντασμάτων? Τα θύματα τριγυρίζουν από δωμάτιο σε δωμάτιο. Προσπαθούν να γλιτώσουν. Στο δρόμο τους όλα μπορεί να συμβούν. Και συμβαίνουν πολλά. Για να είσαι ο νικητής, πρέπει να κλείσεις την κάσα και να διώξεις το φάντασμα. Επέζησε κανείς τον πύργο των φαντασμάτων? Ghost Castle. Επιτραπέζια παιχνίδια MB, από τα καλύτερα του κόσμου. Ήμουνα σε πολύ μεγάλο δίλημα αν το νούμερο 1 θα ήταν σε αντίθεση με το νούμερο 2, ποιο θα ήταν το πρώτο. Το playability, η λεπτομέρεια, το gameplay σε βάθος του χρόνου, η δημοτικότητα και πολλά άλλα στοιχεία, σίγουρα θα οδηγούσαν το Hero Quest να είναι το νούμερο 1, είτε στη δικιά μου προσωπική λίστα, είτε σε πρώτο σε προτίμηση σε πολλούς συνομήλικους, συλλέκτες και μη, έστω ως ανάμνηση, το Hero Quest. Όμως πάλεψα πολύ και τελικά αποφάσισα ότι πρώτο πρέπει να είναι αυτό εδώ. Ghost Castle, παιδιά, το κυνήγι των φαντασμάτων. Αλλά μην πείτε, δεν έχετε παίξει Ghost Castle. Αμερική πρώτα, ήταν να λεγόταν Ghostbusters, τα κλασικά. Μετά στην Αγγλία κυκλοφόρησε έτσι ως Ghost Castle κτλ. Ένα απλό παιχνίδι που είναι για πιο μικρές ηλικίες, δηλαδή μπορεί να παίξουν εκεί από 6 χρονών και άνω. Παίζουν μέχρι 4 παίκτες. Έχω παίξει πάρα πολύ Ghost Castle στη ζωή μου. Πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Δεν το είχα μικρός. Το πήρα το 2016.
τότε που μπορούσες να βρεις Ghost Castle σε καλή κατάσταση και σε μια σχετικά καλή τιμή, το είχα πάρει 120 ευρώ το 2016, τώρα η τιμή του από όσο ξέρω είναι 200 και κάνεις αίτηση στο δημόσιο για να βρεις ένα Ghost Castle, και αυτό γιατί όπως έχω πει και στο παρελθόν κυκλοφόρησε μόνο το 1990 σε πολλά αντίτυπα μεν, αλλά κυκλοφόρησε μόνο μία χρονιά. Οπότε μετά το βρίσκαμε στα καταστήματα το 91, το 92, το 93, μέχρι το 96. Εγώ θυμάμαι μέχρι το 2000, θυμάμαι, σε παιχνιδάρια και σε βιβλιοπωλεία στην Αθήνα και στην περιοχή μου, Ghost Castle, στα Ράφια. Κακώς που δεν είχα πάρει ένα τότε ο τύπος, να έχω ένα σφραγισμένο. Θεωρώ ότι είναι ένα διαχρονικό παιχνίδι, πάρα πολύ fun to play, με πολύ ωραίο artwork αξιομνημόνευτο στα χαρτόνια του, τα οποία τα θυμάμαι ακόμα και σήμερα κλείνοντας τα μάτια σε κάθε εκατοστό τι είναι ζωγραφισμένο. Έχω παίξει με όποιον θέλετε Ghost Castle, δεν μπορώ να πω κάτι άλλο. Η καρδιά αποφάσισε Ghost Castle στο νούμερο 1. Ο πύργος των φαντασμάτων, το κυνήγι των φαντασμάτων, με την νεκροκεφαλή. Είχε βγάλει και ενήλικο έκδοση το 1989 και αυτή είναι MB Games του 1990. Είναι σε πάρα πολύ καλή κατάσταση, θα το δείτε και μέσα, είναι πάρα πολύ καλά προσεγμένο. Αυτά τα παιχνίδια, όπως είπα και πιο πριν, έχουν ψυχή. Και αυτή την ψυχή θέλουμε. Τη θέλουμε και στα παιχνίδια που βγαίνουν τώρα, δυστυχώς δεν τη βλέπουμε. Να πω ότι πριν από 2 χρόνια κυκλοφόρησε ένα remake, Pavla Remaster, το οποίο, παιδιά, είναι τελείως ανάποδο σαν παιχνίδι. Πρέπει να δραπετεύσεις από το πύργο των φαντασμάτων, ενώ εδώ μπαίνεις ξεκινώντας το παιχνίδι στο πύργο των φαντασμάτων. Έχει περισσότερες παγίδες, έχει περισσότερα πράγματα, είναι πιο more fun to play. Παρ' όλα αυτά, παίζοντάς το με τη γυναίκα μου, δεν με συγκίνησε, ρε παιδιά. Ίσως γιατί η καρδιά μου είναι δοσμένη εδώ, στο πρώτο παιχνίδι, που δεν είναι καθόλου κακό, όπως σας είπα, το δεύτερο, το remake που βγήκε πριν 2 χρόνια. Μπορείτε να το βρείτε εύκολα σε ένα κατάστημα με παιχνίδια. Νομίζω 25-27 ευρώ το είχα πάρει. Αυτό όμως εδώ είναι ανίκητο στις αναμνήσεις μας και σε you name it. Ghost Castle λοιπόν για μένα στο νούμερο 1 και πάμε να δούμε και αυτό λίγο πώς ήταν μέσα τα περιεχόμενά του. Το τελευταίο καλώδι μας είναι αυτό εδώ, το Ghost Castle, παιδιά. Σε άψογη κατάσταση. Το ταμπλό του, μικρό, λιτό και απέριτο. Τα πολύ όμορφα χαρτονάκια του που σας είπα, με αυτές τις, με αυτό το artwork που μένει χαραγμένο στη μνήμη μου. Το φάντασμα εδώ στους διαδρόμους, οι υπότες, πόσο όμορφο ήταν αυτό. Τα μπουντρούμια, το χέρι εδώ. Και φυσικά όλα τα κομμάτια μέσα άψογα, χωρίς σπασίματα, οι χαρακτήρες, οι μάσκες με τις, όταν δουν το φάντασμα, το ζάρι, οι παγίδες. Έχω και 2 τέτοια, ποτέ δεν είναι αρκετά το ένα, μα χαλάσει κάτι, που ρίχναμε για τον παίχτη, οι σκάλες, η κάσα. Και φυσικά η νεκροκεφαλή που φωσφορεί στο σκοτάδι. Νούμερο 1 στην προτίμησή μου λοιπόν σε όλα αυτά τα αγαπημένα παιχνίδια, γιατί το έχω παίξει άπειρα, όπως σας είπα λοιπόν, το Ghost Castle. Τρελά αγαπημένο έτσι παιχνίδι. Αν το είχατε παίξει και το γουστάρετε, ψάξτε το, γιατί είναι πλέον της Εύρωτο. Και πάμε στο επίλογο αυτού του επεισοδίου. Αυτό ήταν λοιπόν, φιλαράκια μου, το επεισόδιο. 10 συν 1 επιτραπέζια που αγαπήσαμε στα 90's. Δεν σας κρύβω ότι για τις ανάγκες του επεισοδίου που απλά τα κατέβασα από την αποθήκη, τα ανέβασα από την αποθήκη, λάθος, τα κατέβασα από ντουλάπες, τα άνοιξα, τα ξανάπιασα, τα είδα, μου επανέλθαν αυτόματα πάρα πολύ ωραίες αναμνήσεις, θυμόμενος εκείνες τις ωραίες, όπως είπα, και στην αρχή του βίντεο, νοσταλγικές εποχές των 90's που έπαιζα με αυτά τα παιχνίδια, παρότι παίζαμε λοιπόν και video games, κάναμε και ένα διάλειμμα να παίξουμε και με τραπέζια και μας άρεσε και το γουστάραμε, κάτι που τα μικρά παιδιά δεν το έχουν πολύ από όσο ξέρω. Θέλω με το γιο μου να παίξω πάρα πολύ αυτά τα παιχνίδια.
Κάνω κρά, όπως σας είπα, να παίξω με φίλους, να μαζευτούμε να παίξουμε μια σταυροφορία, να στήσουμε ένα Dragon Game System, να παίξουμε ένα hotel και φυσικά να δραπετεύσουμε κατά τον Αυρογέννη. Θεωρώ ότι αυτά τα παιχνίδια είναι τα Holy Grails στα ελληνικά επιτραπέζια που κυκλοφόρησαν. Υπάρχουν και αρκετά άλλα. Έχω κι άλλα κάτω στην αποθήκη. Αυτά θεωρώ όμως τα πιο σημαντικά, αυτά που κυριάρχησαν στα μυαλά μας, ότι είναι τα καλύτερα, ότι είναι τα πιο φανταζή. Υπάρχουν πάρα πολλά ακόμα που δεν έχω. Scotland Yard, Zorro, Σταφυλοπαγίδα, Απαγορευμένη Γέφυρα. Πάρα πολλά, πάρα πολλά. Αυτά όμως, όπως είπα, θεωρώ ότι είναι για μένα τα καλύτερα, προσωπική εκτίμηση και άποψη, και συγκεκριμένα και με τη σειρά που σας έδειξα από το πιο κάτω στο καλύτερο, που νούμερο 1 είναι για μένα το Ghost Castle. Λοιπόν, αυτό είναι το επεισόδιο, παιδιά. Ένα διαφορετικό χριστουγεννιάτικο εορταστικό επεισόδιο από αυτά που σας είχα συνηθίσει τα περασμένα χρόνια. Εγώ χάρηκα πάρα πολύ που το έκανα. Ελπίζω να σας ξύπνησα κάποιες αναμνήσεις βλέποντάς το. Ελπίζω να σας άρεσε το επεισόδιο. Περιμένω λοιπόν τα κλασικά. Ένα like για αυτό το βίντεο που έκανα και έστησα τελευταία στιγμή για να σας το παρουσιάσω. Ιδάλλως υπήρχε πολύ μεγάλη πιθανότητα. Βασικά δεν θα έβαζα ένα εορταστικό επεισόδιο για σήμερα. Δεν προλάβαινα. Παρ' όλα αυτά είπα να σας δώσω, να σας χαρίσω αυτό το επεισόδιο. Περιμένω τα σχόλιά σας. Ποιο ήταν το δικό σας αγαπημένο? Ή ακόμα καλύτερο, όσοι δεν βαριέστε να γράφετε, ποιο ήταν το δικό σας 10-1 σε επιτραπέζια που θυμάστε? Ποιο θα θέλατε να αποκτήσετε από όλα αυτά? Και φυσικά και ένα subscribe αν είστε νέοι φίλοι του καναλιού. Η παρέα μεγαλώνει. Αγαπάω το ρετρό, το βλέπετε σε διάφορους τομείς. Θα το δείτε και σε ρετρό comics. Θα δείτε και ρετρό και άλλα παιχνίδια. Θα δείτε και άλλες ρετρό κονσόλες. Θα δείτε πολλά. Γιατί είμαι εδώ και γουστάρω να δείχνω πράγματα τα οποία έχω ματώσει να αποκτήσω, είτε έχω διασώσει από μικρός, γιατί έχω σωσμένα πάρα πολλά πράγματα από μικρός, και αυτό το ξέρουν πάρα πολύ καλά όσοι έχουν έρθει στο σπίτι μου και μεγαλούζουν πολύ καλύτερα. Λοιπόν, μην σας καθυστερώ άλλο, και πάλι να ευχηθώ καλά Χριστούγεννα, καλές γιορτές, με υγεία σε εσάς, στη οικογένειά σας, πάντα επιτυχίες, το πνεύμα των ημερών να μας δώσει διάβια, να μας δώσει αγάπη, και τα λέμε αύριο, με άλλο βασικό επεισόδιο. Να είστε καλά και να απολαύσετε το υπόλοιπο αυτής της σημερινής και ιδιαίτερης μέρας. Να είστε καλά, καλά Χριστούγεννα.